Προσοχή συνιστά στους πολίτες, η υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος για πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ που εντοπίστηκαν στην αγορά. Τι είναι, Ελία, γιατί κοκάλωσες? Η παραχάραξη είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη και είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση και έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για να συλλάβει τους δράστες και να εξαρτώσει το κύκλωμα. Τι λες, καλή, είναι δυνατόν στους αυτούς να σκοτώνονται? Έχουμε εμείς τη σαμπάνια μας εδώ. Ναι. Εκτός αν δεν θες να βγούμε έξω, μπορούμε να μείνουμε εδώ. Μπορώ να μαγειρέψω, δεν είναι το καλύτερό μου, αλλά έχω πολύ καλή διάθεση. Όχι, Κατρίν, πρέπει να φύγω. Εντάξει, δεν θα μαγειρέψω, θα παραγγείλουμε απ' έξω. Απόψε μπορείς να με κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν καταλαβες. Έχω ένα ραντεβού και το ξέχασα τελείως. Τι ραντεβού? Επαγγελματικό. Θα σου τηλεφωνήσω αργότερα, Κατρίν. Τι τόσο σημαντικό ραντεβού είναι αυτό? Το σημαντικό πεθαίνεις. Συγγνώμη, Κατρίν. Συγγνώμη. Α, έτσι βγήκε το ένα μπουκάλα. Δεν αφεντικό, δεν λείπουν δεσμίδες. Είσαι σίγουρος? Δεν είμαι, 100 φορές τα μέτρησα. Από ποια βαλίτσα λείπουνε? Από την τελευταία που άφησα στο μηνά. Τελικά είχαν δίκιο οι ειδήσεις. Τα δικά μας λεφτά είναι που κυκλοφόρησαν στην πιάτσα. Ο καφετζής δεν ήταν και τόσο αθώος. Λες να τα πήρε αυτός? Ποιος να τα πήρε, ε? Εσύ! Τι μας κατάλαβε? Μη συνεχίζεις τις ηλίθιες ερωτήσεις γιατί μου τεινάζεις το νευρικό μου σύστημα στον αέρα! Στον αέρα! Για να λείπουν λεφτά από το διπλό πάτο της βαλίτσας, αυτό σημαίνει ότι δεν έγινε κατά λάθος. Οπότε τι κάνουμε? Τα λεφτά πρέπει να φύγουν από τη χώρα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πώς όμως, από το αεροδρόμιο δεν μπορούμε να τα περάσουμε με τίποτα. Όχι. Αλλά σκέφτομαι κάτι άλλο. Με το μηνά τι κάνουμε? Δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε. Μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Άρα, τον παντρεύεσαι και καθαρίσαμε. Τι πράγμα? Έλα, πλάκα κάνω. Α. Θα τον βγάλεις από τη μέση. Α. Αλλά πρώτα θα σιγουρευτείς ότι δεν μίλησες σε κανέναν. Συγγνώμη που έφυγα έτσι πριν, αλλά έπρεπε να τακτοποιήσω μια πολύ σημαντική δουλειά. Αν η δουλειά σου είναι πιο σημαντική από την απάντηση που περιμένεις, τότε δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι. Κατρίνη, είσαι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στη ζωή μου. Και για να σου το αποδείξω. Τι ζελεδάκι, όχι, δεν θέλω. Πάρε αυτό. Τι είναι αυτό? Άνοιξε το. Δεν θα την κλειτώνεις πάντα με λουλούδια και δώρα, αν το ξέρεις αυτό. Ωραία, άνοιξε το που σου λέω. Ιταλία! Πάλι Ιταλία, θα με πας! Α, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλη μπόχα, υγρασία και γόνδολα. Να γούλα μου ήρθε την τελευταία φορά. Όχι, δεν πάμε Βενετία, θα γυρίσουμε όλη την Αδριατική. Και γιατί πετάμε που η Γουμενίτσα έχει Γουμενίτσα αεροδρόμιο? Δεν πετάμε, πάμε κρουαζιέρα. Θα γυρίσουμε Μπάρι, Ρώμη, Φιωρεντία, Σιένα. Απαναγία μου, δεν μπορώ καθόλου το καράβι. Ζαλίζομαι. Στην αγκαλιά μου θα χαλαρώσεις και θα ρομαντζάρουμε. Και θα μου δώσεις και την απάντηση που μου χρωστάς. Πότε φεύγουμε? Αύριο το απόγευμα. Αύριο! Δεν θα προλάβω. Τι καιρό θα κάνει εκεί πέρα, τι να κάνω, πόσα ρούχα να πάρω, πόσες βαλίτσες. Δύο φτάνουνε. Πάρε όσες θέλεις. Θα είμαστε με το αμάξι. Αυτό είναι καλό. Αχ, να σου πω, θα κάτσεις να φάμε παρέα. Περιμένω και τη Βιολέτα μετά, δεν σε πειράζει? Μωρό μου, δεν μπορώ. Πρέπει να τακτοποιήσω κάτι τελευταίες δουλειές. Αλλά από αύριο θα έχουμε όσο χρόνο θέλουμε τα δυο μας. Άντε, καλά, εντάξει, σε αφήνω να φύγεις. Θα σου πω. Ναι. Θα περάσω σε πάρα αύριο το απόγευμα, ε. Να είσαι έτοιμη. Ναι. Θα μιλήσουμε το πρωί, ε. Αριμπεντέτσι, μπαμπίνα. Τι βιδιά μου. Τι μόδα ταιριάζει σε καράβι με τέτοιο καιρό? Α. Κλείσαμε. Γιατί δεν σηκώνεις τα τηλέφωνα? Γιατί δεν έχουμε κάτι να τα πούμε, γιατί να παίρνω τσάπαρα διενέργεια? Όλο και κάτι θα έχει μείνει να πούμε και δεν μου αρέσει να αφήνω κρεμότητες. Δεν νομίζω πως έχω κάποια κρεμότητα μαζί σου, γιατί την ακρίβεια δεν θέλω να σε ξαναδώ. Και με τα λεφτά τι θα γίνει? Ποια λεφτά? Τα λεφτά. Όσες φορές και να μου πεις τη λέξη τα λεφτά, δεν καταλαβαίνω. Ωραία. Τώρα μήπως καταλαβαίνεις, ε? Μιλάω για τα λεφτά που πήρες μέσα από τη βαλίτσα. Αρχικά πάρε αυτό μπροστά μου γιατί με ταράζει και δεύτερον δεν καταλαβαίνω τι λες αλήθεια. Ωραία, θες να το κάνουμε πιο δύσκολο, ε? Κλείσε το μαγαζί τώρα και έλα μαζί μου. Πού? Τελείωνε!